γάτα πομπρό, γάτα πομπρός, στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός. Θα τρελαθούμε, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, το σημαντικό για μένα είναι ότι καταφέραμε και πήραμε το κύπελο. Απλά έχω να πω ότι ο Κοκκινάκης έλεγε χτες ότι αν πάρω ξανά το βραβείο του MVP θα πρέπει να βρει μια θάλασσα να βουτήξει μέσα. Απλά περιμένω να το κάνει. Άρα όλοι ουσιαστικά θα πρέπει να στείλουμε τις κάμερες εδώ μπροστά, κάτω στην παραλία. Έχει πει ότι θα το κάνει. Στο τέλος... Η υπόσχεση του Κοκκινάκη για βουτιά στην παγωμένη θάλασσα, αν ξαναέβγαινε MVP ο Σουλτανόπουλος, άναψε φωτιές στους κυπελούχους. Είναι αλήθεια ότι θα πέσει στη θάλασσα του Πειραιά επειδή πήρε MVP τίτλο ο Σουλτανόπουλος? Λοιπόν, είπα ότι αν βγει MVP ο Σουλτανόπουλος, θα πάρω την ευθεία από το γήπεδο ή από το ξενοδοχείο, τέρμα κάτω, και όπου βρω θάλασσα θα βουτήξω. Και αναγκαστικά θα το κάνω, γιατί πρέπει να το κάνω. Έχω μιλήσει με τις κάμερες, δεν θα είναι εκεί. Και θα είναι τα παιδιά εδώ, να τραβήξω βιντεάκι και θα το έχουμε για μας. Λοιπόν, Σουλτανόπουλε, επειδή εγώ είμαι παντελονάτος και κρατάω τον λόγο μου, αποφάσισα να κάνω τη βουτιά αυτή όπως σου είχα υποσχεθεί. Αλλά δεν με αφήνουν στη θάλασσα, μην κρυώσω και έχουμε τώρα σημαντικούς συμμετελικούς. Και τι να κάνω, είπα να την κάνω στην πισίνα και να δοκιμάσω και την τύχη μου τώρα το τι κάνω στο πόλο. Για να δούμε λοιπόν. Έλα, πάμε γρήγορα μέσα. Έλα! Λέω να κάνουμε μια συμφωνία από τώρα. Θα μιλήσω βέβαια και με τον κύριο Πιάτσα, γιατί χρειάζονται ένα καλό εξτρέμ. Γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη. Του λείπω από την ομάδα. Το είδα πάρα πολύ εξέλιξη. Ραντεβού Παπαστράτιου. Εκτός αν μπορεί να κάνει και τα δύο, δεν ξέρω. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η βουτιά. Και μέσα και από αυτό το βίντεο θέλω να καλέσω τον κόσμο Τετάρτη στον δύσκολο ημιτελικό που έχουμε τον πρώτο με τον ΠΑΟΚ. Είναι οι τρεις νίκες στα παιχνίδια. Τετάρτη και Παρασκευή στο Μελίνα Μερκούρι στο Ρέτι. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μια θέση στο τελικό και να μετά από εκεί και πέρα να πάρει το πρωτάθλημα. Yeah.